εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ διασούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Στην σημερινή σύναξή μας θα εξετάσουμε για τη χάρη του Θεού. Θα διαβάσω μερικά κομμάτια μέσα από το από την προς Εφεσίους επιστολή, β' κεφάλαιο, από το στίχο 4, ότι ο Θεός, του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, έτσι, ο Θεός, ο δε Θεός, πλούσιος ον εν ελέη, δια την πολλήν αγάπην αυτού, ενηγάπησεν ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασι, συνεζωποίησε το Χριστό. Χάριτι εστέ σε ζωσμένη, και συνήγυρεν και συνεκάθισεν εν της επουρανής, εν Χριστώ Ιησού. Ή να ενδείξετε εν της αιώση της επερχομένης των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος αυτού εν Χριστότητη εφ' ημάς εν Χριστώ Ιησού. Τη γάρ χάριτη εστέ σε ζωσμένη δια της πίστεως και τούτο ουκ εξ ημών Θεού το δώρον, ουκ εξ έργων ή να μην της καυχήσετε. Αυτού βαρεσμέν ποίημα, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής, εις προετοίμασε ο Θεός, ή να εν αυτής περιπατήσουμε. Θα σας διαβάσω και στη μετάφραση, για να το κατανοήσετε. Ο Θεός όμως μας αγάπησε, γιατί είναι πλούσιος σε έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, των αμαρτημάτων μας, μας ξαναέδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη Του έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα ουράνια. Και έτσι, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώνει τις μελλοντικές γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδορη είναι η χάρη Του. Πραγματικά, με τη χάρη Του σωθήκατε δια της πίστεως. Γι' αυτό και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά αυτό είναι δώρο του Θεού. Δεν σωθήκατε με τα δικά σας έργα και έτσι κανένας από εσάς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Γιατί είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια Ιησού Χριστού μας έκανε καινούργιους ανθρώπους για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Εδώ ο Απόστολος Παύλος τονίζει προς τους χριστιανούς που ζουν στην Έφεσο, γι' αυτό λέγεται και προς Εφεσίους η επιστολή, και διαμέσου των χριστιανών της Εφέσου απευθύνεται σε όλους εμάς. Σε όλους τους μελλοντικούς χριστιανούς απευθύνεται αυτή η επιστολή. Δεν είναι δηλαδή μονάχα η επιστολή αυτή για τους Εφεσίους, αλλά ισχύει για όλους τους χριστιανούς. Για όσους υπήρξαν και θα υπάρξουν στο μέλλον. Τι μας λέει? Μας λέει ότι ο Θεός είναι πλούσιος και αυτή η επιστολή, αυτό το τμήμα μάλλον το, που διαβάσαμε, διαβάστηκε την προηγούμενη Κυριακή
που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του άφρονα πλουσίου, που υπήρχε ο πλούσιος ο οποίος έλεγε ότι έχω πολλά αγαθά, τι να κάνω, να γκρεμίσω τις αποθήκες μου για να χτίσω μεγαλύτερες. Και τότε άκουσε τη φωνή του Θεού που του είπε άφρον άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Σε αντιδιαστορή προς αυτό το ευαγγελικό κείμενο, δηλαδή που οι Άγιοι Πατέρες μας παρουσιάζουν διαμέσου του Ευαγγελίου έναν άφρονα πλούσιο, ο οποίος μάζευε για τον εαυτό του, εν αντιθέσει κάνουν αντιδιαστολή με τον Θεό, ο Απόστολος, που πάντοτε αν προσέξετε Ευαγγέλιο και Απόστολος, κάποια σχέση έχουν. Στα κείμενα αν ψάξετε μέσα, κάποια λέξη ευρίσκεται και στο Ευαγγέλιο. Εδώ είναι ο πλούσιος Θεός, ο οποίος όμως με αγάπη, γιατί έχει αγάπη, σκορπίζει πλούσια τα ελαίη του. Και εξαιτίας της αγάπης του και το ότι σκορπίζει τα ελαίη του, εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε. Έχουμε σωθεί. Ζούμε. Εν αντιθέσει με τον πλούσιο του Ευαγγελίου, ο οποίος μαζεύει για τον εαυτό του, ο κόσμος δυστυχεί και πεθαίνει από πείνα. Ο ένας ζωοποιεί, ο άλλος σκοτώνει τους ανθρώπους από πείνα. Πλούσιοι και οι δύο. Υπάρχει αυτή η αντιδιαστολή σε αυτά τα δύο κείμενα τα οποία υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Εμείς θα μείνουμε στο ένα κείμενο, στο κείμενο του Αποστόλου Παύλου. Ότι δηλαδή ο Θεός μας έσωσε ο Θεός με τη χάρη του. Χάρη τη Θεού εστέ σε ζωσμένη. Ουχή εξ έργων όμου, όχι από τα έργα σας που κάνατε, αλλά επειδή εκείνος θέλησε να σωθείτε. Και γι' αυτό λίγο πιο πριν γράφει ότι ευλογητός, λέει, έτσι ξεκινάει η Εφεσίους στον τρίτο στίχο, στο πρώτο κεφάλαιο, ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανής εν Χριστώ, καθώς και εξελέξατο ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου είναι ημάς Αγίους και αμόμους κατενόπιον αυτού εν αγάπη προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις αυτόν. Τι λέει εδώ πέρα? Ότι ο Θεός πριν καν φτιάξει τον κόσμο προώρησε εμάς για τη σωτηρία μας. Προώρησε τον άνθρωπο να σωθεί. Και πώς προώρησε να σωθεί ο άνθρωπος? Και να μας παρουσιάσει, λέει, να είμαστε άμωμοι και άγιοι δια τις υιοθεσίες που έκανε δια του Ιησού Χριστού, να σταθούμε ενώπιον του θρόνου. Και γινόμαστε με λίγα λόγια συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Κάτι περίπου το οποίο αλλού πάλι λέει η Καινή Διαθήκη, ότι ούς ο Θεός προώρησε τούτους και εκάλεσε, και ούς εκάλεσε τούτους και δικαίωσε, και ούς εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Αυτούς, λέει, τους οποίους προώρησε, τούτους και τους εκάλεσε. Άρα εμάς μας έχει εκλέξει ο Θεός. Θα μου πείτε, γιατί μας εξέλεξε και δεν εξέλεξε κάποιους άλλους? Γιατί βλέπει την προαίρεση του ανθρώπου. Ο Θεός, επειδή είναι καρδιογνώστης, όλους τους καλεί. Δεν αφήνει κανέναν εκτός, πάντα στη σωτηρία ανεκάλεσε. Όμως ξέρει ο Θεός ποιοι θα του ανταποκριθούν. Και εμείς είμαστε αυτοί που ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμά του. Και το ήξερε αυτό ήδη από καταβολής κόσμου. Ήξερε για εμάς λοιπόν ότι εμείς τι θα κάνουμε. Θα τον επιλέξουμε για Θεό μας, για σωτήρα μας,
μέσα στην ψυχή μας. Ήξερε ότι θα τον ακολουθήσουμε. Και ούσο Θεός λοιπόν προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Και αυτούς τους οποίους εκάλεσε, αυτούς και δικαίωσε. Άρα και θα μας δικαιώσει. Δηλαδή τι, ενώπιον του φοβερού κριτηρίου θα βρούμε δικαίωση. Δεν θα χαθούμε. Γιατί τότε ο Θεός έχει κάνει λάθος επιλογή. Λάθος μας εκάλεσε. Και δεν μπορεί ο Θεός να κάνει λάθος, παρεκτός εάν και μόνοι μας τον προδώσουμε ή τον εγκαταλείψουμε. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ βασικό για να καταλάβουμε ότι η σωτηρία μας είναι σίγουρη. Η σωτηρία μας τον ακληρώνει, παρόλη την αμαρτωλότητά μας, εδώ θα τους θέσουμε τους όρους, παρόλη την αμαρτωλότητά μας, ο Θεός γνωρίζει ότι θα σωθούμε και γι' αυτό και μας εκαλεί κοντά Του. Δεν γνωρίζει ποιοι είμαστε, δεν γνωρίζει τα αμαρτήματά μας, δεν γνωρίζει τις πτώσεις μας, δεν τα γνωρίζει όλα αυτά, όλα τα γνωρίζει. Κι όμως ο Θεός μας καλεί κοντά Του. Κάτω φυσικά από κάποιους όρους εμείς πήγαμε κοντά Του. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Ας το δούμε από την αρχή όμως, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι πώς έχει το όλο ζήτημα θεολογικά, αλλά και πρακτικά. Να δούμε πώς έχει να κάνει με τη σωτηρία μας. Να πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όπως τον έφτιαξε ήταν αναμάρτητος. Είχε φυσικά το δικαίωμα της επιλογής. Να αμαρτήσει ή να μην αμαρτήσει. Είχε το δικαίωμα αυτής της επιλογής. Όπως συνεχίζει και το έχει αυτό το δικαίωμα της επιλογής ο άνθρωπος. Να αμαρτάνει ή να μην αμαρτάνει. Από την ώρα που αμαρτήσαμε όμως, ήρθε η πτώση. Προσέξτε, δεν αρνηθήκαμε το Θεό την ώρα που πέσαμε. Δεν γίναμε άπιστοι. Δεν προδώσαμε τον Χριστό. Δεν τον εγκαταλείψαμε τον Θεό. Την ώρα που αμάρτησε ο άνθρωπος και συνεχίζει να αμαρτάνει. Δεν πράξαμε το θέλημά Του. Δεν πράξαμε κάτι το οποίο ο ίδιος ήθελε. Κάναμε το δικό μας. Χωρίς να αρνηθούμε αυτό το οποίο ο Θεός είχε δώσει σαν εντολή σε εμάς. Και η εντολή Του ήταν μη φάγετε από αυτό το δέντρο, τον καρπό αυτού του δέντρου. Και εμείς φάγαμε. Την ώρα που ο Αδάμ και η Εύα έτρωγε, δεν είχε αρνηθεί, δεν αρνήθηκε το Θεό. Δεν είπε Θεέ μου, δεν πιστεύω στην ύπαρξή Σου. Δεν πιστεύω ότι υπάρχεις. Κακός, δεν σε θέλω. Δεν έκανε τέτοιο πράγμα. Παρακοή έκανε στην εντολή Του. Αυτή η παρακοή λοιπόν γέννησε το θάνατο, όπως ξέρουμε και έχουμε πει. Αυτό έγινε η αιτία της απομακρύσεώς μας μέσα από τον Παράδεισο. Μέσα δηλαδή από την πηγή της ζωής, γιατί ο Παράδεισος εκεί που είναι ο Θεός είναι η πηγή της ζωής. Οπότε αφού πεταχτήκαμε έξω από την πηγή της ζωής, όποιος διακόπτει την επαφή του με τη ζωή, αργά ή γρήγορα πεθαίνει. Γι' αυτό ήρθε ο θάνατος. Όπως το δεντράκι, το έχω πει επανειλημμένα, όσο ποτίζεται και είναι συνδεδεμένο με την πηγή και ποτίζεται το δεντράκι, αυτό το δεντράκι δεν ξεραίνεται. Εάν του κόψεις την πηγή και το απομακρύνεις από την πηγή της ζωής του που είναι το νερό, το δεντράκι θα ξεραθεί. Βλέπετε τώρα τη φύση έξω. Η φύση έξω τώρα είναι φθινόπωρο. Βλέπετε ότι γερνάει. Πέρασε το καλοκαίρι, ακόμα δεν έχει βρέξει κιόλας,
Και βλέπετε, παρότι τελείωσε και ο Νοέμβρης, τη μια βροχή. Και βλέπετε τι γίνεται έξω. Κοιτάτε τα φύλλα των δέντρων. Μαραζώνουν, κυτρινίζουν, πεθαίνουν. Και το δέντρο απογυμνώνεται, νεκρώνεται. Και περνάει το χειμώνα του. Έρχεται μετά η άνοιξη και το δέντρο ξανανασταίνεται. Εκεί που ήταν νεκρό, το βλέπεις και ανασταίνεται το δέντρο. Έτσι και ο άνθρωπος γίνεται. Ακριβώς η φύση συμβολίζει, άμα δείτε, τον άνθρωπο, ο οποίος γεννιέται, μεγαλώνει, μαραζώνει, κυτρινίζει, πεθαίνει. Και ξαναέρχεται η Ανάσταση μετά. Και γι' αυτό βλέπετε ότι η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι τυχαία το ότι έγινε την Άνοιξη, που ανασταίνεται και η φύση. Γιατί θέλει ο Θεός μέσα από τη φύση να μας διδάξει ότι όπως πεθαίνει η φύση και τη βλέπετε τη φύση να πεθαίνει και νεκρώνονται τα πάντα έξω και τα πλακώνει παγωνιά, έτσι θα πλακώσει και εσάς τους ανθρώπους κάποια στιγμή η παγωνιά. Θα πεθάνετε. Αλλά μην απελπιστείτε, γιατί δεν πεθαίνετε στην ουσία, όπως και το δέντρο δεν είναι νεκρό. Όπως και το δέντρο δεν είναι νεκρό. Ξανανασταίνεται πάλι. Έτσι θα αναστηθεί και ο άνθρωπος. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, ο άνθρωπος από την ώρα λοιπόν που έπεσε, έχασε τον παράδεισο. Έχασε δηλαδή την πηγή της ζωής. Άρα στόχος μας πρέπει να είναι η επανασύνδεσή μας με την πηγή της ζωής. Δηλαδή ο άνθρωπος σαν στόχο της ζωής του δεν πρέπει να έχει τίποτε άλλο πλην κύριο στόχο, όλοι οι άλλοι πρέπει να είναι δευτερεύοντες, το να μπορέσει να ξανακερδίσει τον παράδεισο. Η επαναφορά του στον παράδεισο, η επαναφορά του στην πηγή της ζωής. Πετάχτηκε έξω από τον παράδεισο και αυτό του κοστίζει και έρχεται ο θάνατος. Άρα για να παραμείνω αιώνια ζωντανός πρέπει να είμαι δίπλα από την πηγή. Και γι' αυτό μιλάμε και στο πιστεύω, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αιώνια ζωή. Για να έχω λοιπόν αιώνια ζωή, να μην ξαναυπάρξει ο θάνατος, πρέπει να είμαι μέσα στον παράδεισο. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος έχει νου μες στο μυαλό του, πρέπει να αγωνίζεται σε όλη του τη ζωή να πετύχει τι, το στόχο του. Ο άνθρωπος πρέπει να βάζει στόχους, να βάζει σκοπούς. Ο κύριος σκοπός όμως της ζωής δεν είναι ούτε να αποκτήσω αυτοκίνητα, ούτε χρήματα, ούτε πλούτη, ούτε τίποτα. Θυμηθείτε αυτό που είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, μια προφητεία. Θα έρθει καιρός που θα σας τα πάρουν όλα. Προσέξτε, γιατί και να σας τα πάρουν, δεν πειράζει. Μην τους δώσετε όμως Χριστό και ψυχή. Αυτά λέει δεν μπορεί να σας τα πάρουν, μόνο εάν τους τα δώσετε. Αυτό εμείς δεν το κάναμε μέσα στο διάβολο, στον παράδεισο. Και ούτε και τώρα το κάνουμε. Την ψυχή μας δεν την παραδίδουμε στο διάβολο. Ναι μεν ο άνθρωπος αμαρτάνει, αλλά δεν είμαστε άπιστοι. Είναι άλλο η απιστία. Εμείς αμαρτάνουμε εν Χριστώ Ιησού. Εν σύ αναπνέουμε, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και εν σύ αμαρτάνουμε. Κοντά σου Χριστέ μου αναπνέουμε, κοντά σου και αμαρτάνουμε. Δεν σε αρνούμεθα. Δεν φεύγουμε δηλαδή μακριά σου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν μακριά του. Ο Χριστός λοιπόν αυτό το πράγμα το έχει προβλέψει. Και ξέρει λοιπόν ποιοι θα είναι κοντά του. Και ακριβώς γι' αυτό είπε αυτό το πράγμα, ότι εξελέξατο ημάς προκαταβολής κόσμους. Σας εξέλεξε, λέει ο Θεός, προκαταβολής κόσμου.
Γιατί μας εξέλεξε ο Θεός? Γιατί ακριβώς ξέρει από εμείς, από εμάς, ποιοι είχαμε αυτή τη διάθεση. Δεν είμαστε από εκείνους που αρνούμεθα τον Θεό. Ενώ ο άλλος, παρότι ο Θεός, επαναλαμβάνω, θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθεί, οι άνθρωποι, λέει, όταν ήλθε το φως, ηγάπησαν μάλλον το σκότος. Αγαπήσαν το σκοτάδι, λέει κάποιοι. Εμείς αγαπήσαμε το φως. Όμως, τι κάνει, πέφτουμε σαν τον Αδάμ. Πέφτουμε σαν την Εύα. Ο Αδάμ όμως και η Εύα όταν έπεσαν, αμάρτησαν. Δεν αρνήθηκαν τον Θεό. Είναι άλλη άρνηση του Θεού, άλλη η πτώση στην αμαρτία. Μα που πέφτουμε όμως, δεν υπάρχει περίπτωση να κολλαστούμε αφού αμαρτάνουμε? Τι μας λέει εδώ όμως το Ευαγγέλιο? Μη φοβόσαστε, λέει, μη χάνετε το θάρρος σας, έστω και αν αμαρτάνετε. Συνεχίστε τον αγώνα σας. Συνεχίστε να πιστεύετε το Θεό, να αγαπάτε τον συνάνθρωπό σας και να είστε ταπεινόφρονες. Να έχετε αυτό το πράγμα, συνεχίστε το. Διότι ένα δέντρο δεν πέφτει με μία τσεκουριά. Θέλει πολλές τσεκουριές για να πέσει. Άρα και ένα αμάρτημα, ένα πάθος μας, ένα οτιδήποτε, δεν φεύγει με την πρώτη. Μπορεί όλη μας τη ζωή να αγωνιζόμαστε, να το πολεμήσουμε. Λοιπόν, και γι' αυτό επαναλαμβάνω, είπε ο Χριστός μας, και ούς ο Θεός προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Άρα λοιπόν εμείς προοριστήκαμε από το Θεό και μας εξέλεξε ο Θεός και μας εκάλεσε κοντά Του και τούτους εδικαίωσε. Και αυτούς, λέει, που τους εκάλεσε κοντά Του, τους εδικαίωσε. Άρα εμείς θα δικαιωθούμε. Στη Δευτέρα την παρουσία θα δικαιωθούμε. Δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε την ψυχή μας. Θα λάβουμε δικαίωση. Γιατί αν τη χάσουμε, τότε έχει πέσει έξω ο Θεός, ο οποίος μας εκάλεσε και δεν ήξερε ποιον καλούσε. Έκανε λάθος επιλογή. Και ούσε δικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Και όσοι δικαιώνονται στο κριτήριο της Δευτέρας Παρουσίας, τούτοι και σώζονται και δοξάζονται. Άρα λοιπόν, παρόλες τις πτώσεις μας, δεν πρέπει να απελπιστούμε. Γιατί μας έδωσε τη λύση και τον τρόπο της σωτηρίας μας, που δεν είναι άλλος από τη μετάνοια. Δεν υπάρχει άλλη οδός της σωτηρίας μας παρά μέσα από τη μετάνοια. Επειδή ο Θεός γνωρίζει ότι αυτούς που εκάλεσε θα έχουν πτώσεις. Όπως γνωρίζουμε εμείς ότι το παιδί που κάνουμε και θα χτυπήσει και θα πέσει και θα λερωθεί και θα έρθει με λάσπες. Ακόμα και ότι όταν είναι μικρό θα τα κάνει επάνω του, θα λερωθεί από τις ακαταρσίες του, το γνωρίζει ο γονιός. Αλλά ο γονιός όμως φροντίζει και βρήκε και τον τρόπο του καθαρισμού του. Και το καθαρίζει. Έτσι και μας ο Θεός μας έδειξε τον τρόπο του καθαρισμού μας, ο οποίος τρόπος του καθαρισμού μας είναι η μετάνοια. Είναι η μετάνοια η οποία θα μας οδηγήσει πίσω στην κανονική μας και φυσιολογική μας κατάσταση. Πού είμαστε, να ξαναπούμε, η φυσιολογική μας κατάσταση? Είμαστε στον Παράδεισο. Τώρα είμαστε παραφύσινοι, θα λέγαμε. Δεν είμαστε στη φυσιολογική μας κατάσταση. Δεν ζούμε φυσιολογικά. Αυτό το οποίο ζούμε είναι αφύσικο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν πλάστηκε να ζει και να πεθαίνει και να ζει μέσα στην αμαρτία. Αυτό είναι αφύσικο, δεν είναι φυσικό. Ο τρόπος ζωής που κάνουμε δεν είναι ο φυσικός τρόπος ζωής, είναι παραφύσινο αυτός ο τρόπος που ζούμε. Παρά τη φύση μας. Η φύση μας είναι όπως ζούσαμε μέσα στον Παράδεισο.
Μια ζωή αναμάρτητη. Μια ζωή αγιότητος. Μια ζωή κοντά στο Θεό. Βλέπαμε και μιλούσαμε με το Θεό. Βλέπαμε και ακούγαμε το Θεό. Είμαστε συνδεδεμένοι με την πηγή της ζωής. Αυτή ήταν η φυσική μας κατάσταση. Όπως η φυσιολογική κατάσταση εμάς των μοναχών είναι εδώ στο μοναστήρι. Αν μας πετάξουν έξω στον δρόμο, είναι παραφύση, δεν είναι ο φυσικός μας τόπος. Εκεί που γίναμε μοναχοί, εκεί που μονάζουμε, εκεί που αγωνιζόμαστε καθημερινά. Βγήκες έξω από τη φύση. Και όταν πεταχτείς έξω από το μοναστήρι, τι κοιτάς να κάνεις, πώς θα επανέλθεις. Ας το πάρουν το μοναστήρι σου και εσύ βρεθείς απ' έξω, κοιτάς πώς θα ξαναμπείς να ζήσεις την κανονική σου ζωή, τη φυσιολογική ζωή του μοναχού. Το ίδιο εμείς πρέπει να επιδιώκουμε. Να κερδίσουμε και να ζήσουμε ξανά τη φυσιολογική ζωή. Αυτό θα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος της ζωής μας. Και δυστυχώς οι περισσότεροι των ανθρώπων αφήνουν τα χρόνια τους περνούν, ασπρίζουν τα μαλλιά τους, γερνάνε, όλα τα άλλα τα έχουν κοιτάξει, τα παιδιά τους τα αποκαταστήσανε, σπίτια τους φτιάξανε, αυτοκίνητα πήρανε, εξοχικά κάνανε. Αλλά λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, αυτά λέει θα σας τα πάρουν. Και τα βλέπετε τώρα όσα γίνονται και έτσι όπως πάει η οικονομία, μπορεί οποιοδήποτε όλα αυτά τα οποία έχει φτιάξει να τα χάσει. Όλα αυτά τα οποία έχει φτιάξει. Να τα χάσει μια ίδια παντός. Μην ξεχνάτε πόσοι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους κάθε μέρα. Τους τα παίρνουν οι τράπεζες. Στην Ουγγαρία λέει μέσα σε μια νύχτα που άλλαξε το νόμισμά τους και επανήλθαν στο κανονικό νόμισμά τους γιατί είχαν και αυτοί ως φαίνεται το ευρώ. Χάσανε 150.000 άνθρωποι σε μια νύχτα. 150.000 οικογένειες χάσαν τα σπίτια τους. Εν μία νύχτα μείναν άστεγοι. Ήδη η Ελλάδα, από ό,τι λένε τα δελτία ειδήσεων, έχουμε 20.000 αστέγους. Χάσαν τα σπίτια τους. Εκεί που μένανε. Και πού κοιμούνται όλοι αυτοί, σε ιδρύματα, σε δρόμους, κάτω από την Ομόνοια, κάτω από γέφυρες και ζητιανεύουν για να επιβιώσουν. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί. 500.000 είναι αυτοί, είπε το Δελτίο Ειδήσεων, οι οποίοι δεν έχουν, μισό εκατομμύριο κόσμος στην Ελλάδα, δεν έχει κανένα εισόδημα. Δηλαδή δεν παίρνει ούτε το επίδομα ανεργίας. Ούτε κάποια μικρή σύνταξη. Κανένα εισόδημα. Μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Και αυτοί τι κάνουν βλέπετε. Ψάχνουν στα σκουπίδια κάθε μέρα. Για να μπορέσουν να βρουν, να φάνε και να ζήσουν. Άρα λοιπόν σήμερα αυτοί, αύριο εμείς. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Ποτέ δεν γνωρίζεις τι μπορεί να σου συμβεί, και πού μπορείς να βρεθείς ανά πάσα στιγμή. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να είναι ο πρώτος μας στόχος να φτιάξουμε σπίτια, να φτιάξουμε αυτοκίνητα, να φτιάξουμε να πρικίσουμε τα παιδιά μας, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Ο πρώτος στόχος μας πρέπει να είναι ολονών μας και εμάς των μοναχών το πώς θα κερδίσουμε τον παράδεισο. Γιατί και εμάς το μοναστήρι πρέπει να μας το πάμε. Εγώ δεν σας λέω πολλά πράγματα. Να μας βάλουν ένα ευρώ φόρο το τετραγωνικό. Ένα ευρώ, όχι παραπάνω. Ένα ευρώ. Τώρα έχουν βάλει και πληρώνουμε ένα ευρώ τα κτίρια. Και βλέπετε αδυνατούμε να το πληρώσουμε. Εάν σου βάλει και σε όλη τη γη που έχεις, που είναι χτισμένο το μοναστήρι, τα στρέμματα που είναι γύρω-γύρω δηλαδή, ένα ευρώ να στα φορολογήσει. Το τετραγωνικό. Αυτομάτως, εμείς έχουμε γύρω-γύρω 70 στρέμματα, θα θέλουμε το χρόνο 70.000 να πληρώνουμε στην εφορία. Δεν θα μπορέσουμε να τις πληρώσουμε ποτέ.
Άρα θα εγκαταλείψουμε τη μονή. Μας την πάρουνε. Θα κάνει κατάσχεση περιουσίας το κράτος. Έτσι χάνουν οι άνθρωποι και τα σπίτια τους. Εάν στο σπίτι που μένει ο άνθρωπος του βάλουν το τετραγωνικό 20 ευρώ κάθε χρόνο ή 50 ευρώ το κράτος, το τετραγωνικό μιλάω, θα δω πώς θα κρατήσει το σπίτι του. Δεν μπορεί να το κρατήσει ο άνθρωπος. Και το κράτος ό,τι θέλει κάνει. Το βλέπετε. Δεν πάει να διαμαρτύρεται ο κόσμος. Άρα λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά. Διότι δεν πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος μας τα υλικά αγαθά. Πρέπει να είναι τα υλικά αγαθά. Γιατί ουδέποτε ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί και να χάσεις όλη σου την περιουσία. Οι πρώτοι χριστιανοί, και μόνο το ότι ήταν χριστιανοί, όταν το πληροφορεί το κράτος, τους τρεις πρώτους αιώνες, το πρώτο που τους έκανε, υπήρχε η νομοθεσία που έλεγε όποιος άλλαζε και από ειδωλολάτρης γινόταν χριστιανός, έχανε αυτομάτως όλη του την περιουσία. Γινόταν κατάσχεση της περιουσίας του. Γιατί το έβαλε αυτό το κράτος? Για να εμποδίσει να μην γίνονται οι άνθρωποι χριστιανοί. Τους φόβιζε και τους απειλούσε ότι αν γίνετε χριστιανοί θα χάσετε ό,τι περιουσία έχετε. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι των τριών πρώτων αιώνων δεν έβαλαν στόχο την περιουσία τους. Δείτε ότι δέχτηκαν να χάσουν την περιουσία τους. Και την έχασαν. Γι' αυτό έγιναν και χριστιανοί. Και όχι μόνο την περιουσία τους, μαρτυρούσαν όταν τους συλλαμβάναν κιόλας. Μαρτυρούσαν όταν τους συλλαμβάνανε. Δίναν και τη ζωή τους και το αίμα τους. Γιατί είχαν στόχο ένα, τον κύριο στόχο. Όλα τα υπόλοιπα ήταν δευτερεύοντες στόχοι. Δευτερεύοντες στόχοι είναι. Είναι σαν τον άφρονα πλούσιο του Ευαγγελίου. Άφρον, άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε, είπε σου. Άδε, ετοίμασα στην Ιέστε. Βρε άφρον άνθρωπο, άνθρωπε. Όλα αυτά που ετοιμάζει για ποιον είναι. Απόψε φεύγεις, του λέει, πεθαίνεις. Και αν δεν έρθεις να πάρει το κράτος, με ένα θάνατο, αυτομάτως θα έχεις χάσει όλα. Τίποτα από όλα αυτά δεν σε ακολουθεί και δεν παίρνεις μαζί σου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι δικά σου. Άρα λοιπόν ο πρώτος στόχος που πρέπει να έχουμε είναι η επαναφορά μας μέσα στον παράδεισο. Και αυτό το πράγμα γίνεται με τη μετάνοια. Πώς γίνεται με τη μετάνοια? Μετάνοια το λέει η λέξη. Έχει να κάνει με το νου μας. Πρέπει να αποκτήσω νουν Χριστού. Να πάψω να σκέφτομαι πτωτικά. Να πάψω να σκέφτομαι στο παραφύσιν που ευρίσκομαι και να σκεφτώ ξανά φυσιολογικά. Τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω τον παράδεισο? Πώς θα σκεφτόμουν να αποκτήσω σκέψη όπως όταν ήμουν φυσιολογικά μες στον παράδεισο? Πώς σκεφτόμουν όταν ήμουν μες στον παράδεισο? Αυτή τη σκέψη. Αυτό για να το κάνω πρέπει να πολεμήσω ό,τι είναι αμαρτία, ό,τι προέρχεται από τον σατανά που θέλει να χάσω την ψυχή μου. Και τι έκανα? Δεν απίστησα, είπαμε μες στον παράδεισο. Ο άνθρωπος δεν έγινε άπιστος. Την εντολή του Θεού δεν εφήρμοσε. Το θέλημά του δεν έκανε. Αυτό που ήθελε ο Θεός, έκανε το δικό του. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνω και εγώ είναι ότι από εδώ και πέρα αλλάζω μυαλό και φροντίζω να κάνω αυτό που είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι η πρώτη κίνηση της μετανοίας. Να συλλάβει ο νους μου ότι πρέπει να κερδίσω τον παράδεισο, διότι αυτός είναι ο στόχος μου, αυτός είναι ο κύριος σκοπός μου και πρέπει να σκεφτώ βάσει αυτού του πράγματος τι πρέπει να κάνω. Πώς τον έχασα τον παράδεισο? Γιατί δεν έκανα
δεν άκουσα τη φωνή του Θεού. Δεν άκουσα ποιο είναι και δεν εφήρμοσα το θέλημά του. Άρα λοιπόν πρέπει να εφαρμόσω τώρα το θέλημά του. Κάθε φορά που, που αμαρτάνουμε όμως, εφαρμόζουμε το δικό μας θέλημα. Ή το θέλημα του διαβόλου. Σε κάθε περίπτωση που αμαρτάνουμε. Για οποιοδήποτε λόγο. Θέλετε εξ αδυναμίας, θέλετε από παρασυρώμεθα, θέλετε από την κακή μας επιθυμία που υπάρχει μέσα μας, ο παλαιός άνθρωπος. Για οποιοδήποτε λόγο, αυτό που κάνουμε είναι ένα. Δεν ακούμε την εντολή του Θεού. Ακούμε τις επιθυμίες τις δικές μας. Ακούμε τη φωνή τη δική μας. Άρα ένα από αυτά που πρέπει να πολεμήσουμε, ένας αν θέλετε να λέγαμε πρακτικός τρόπος, είναι το να πολεμώ τις δικές μου επιθυμίες. Να μην κάνω αυτό που επιθυμώ, αυτό που η επιθυμία, διότι αυτό έχει το ζώο μέσα του. Το ζώο του αυτό το πράγμα έχει. Έχει αυτές τις ορμές. Το ζώο δεν κινείται λογικά, έχει την αίσθηση της πείνας, πάει και τρώει. Κινείται βάσει των ορμών του. Δεν έχει λογική το ζώο και γι' αυτό το ζώο και δεν μπορεί να μετανοήσει. Δεν μπορεί να μετανοήσει το ζώο. Κινείται βάσει των επιθυμιών του. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν πρέπει να κινηθεί βάσει των επιθυμιών του. Όσο αμαρτάνει, κινείται βάσει των επιθυμιών του. Βάσει των αισθήσεών του κινείται. Αυτό κάνει. Αυτό λοιπόν είναι παραφύση. Δεν είναι φυσιολογικό που κάνουμε. Πρέπει να κινηθούμε. Ο άνθρωπος τι έκανε μέσα στον παράδεισο? Το θέλημα του Θεού εφήρμοσε. Και τα είχε καλά με τον Θεό. Ήταν συνδεδεμένος με την πηγή της ζωής. Άρα το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνω κι εγώ. Άρα πρέπει να πάψω να σκέπτομαι και να ενεργώ σύμφωνα με τις επιθυμίες μου. Σύμφωνα με τις επιθυμίες του παλαιού ανθρώπου. Αυτός είναι ο τρόπος που μου δείχνει. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Αλλάζω το νου μου, τον τρόπο της σκέψεώς μου. Και ο νους ξέρετε είναι τα πάντα. Γιατί ό,τι έχουμε, με το νου το αποκτούμε. Ακόμα και την προσευχή μας, και το καλό, τις εικόνες που δημιουργούμε, τα πάντα όλα γίνονται μέσα από το νου. Και αυτό το οποίο πρέπει να αποκτήσουμε και να έχουμε μέσα μας είναι να μην χάσουμε την πίστη μας, να μην χάσουμε την αγάπη. Τι σημαίνει πίστη στο Θεό? Το έχουμε πει. Την εμπιστοσύνη μας απέναντι στο Θεό. Και την εμπιστοσύνη μας. Αυτό που είπε προηγουμένως, και ούς ο Θεός προώρησε τούτους και εκάλεσε, και ούς εκάλεσε τούτους εδικαίωσε, και ούς εδικαίωσε τούτους και δόξασε. Άρα του έχω εμπιστοσύνη. Άρα δεν απελπίζομαι ότι θα χάσω την ψυχή μου. Γιατί τι παθαίνουμε εμείς? Λόγω του ότι πέφτουμε και αμαρτάνουμε, χάνουμε το θάρρος μας. Και λέει, αυτή είναι η φωνή του διαβόλου. Και λυπάσεις τώρα, σε πήρε ο κατήφορος. Δεν σταματάς με τίποτα. Έτσι όπως είσαι ηλίθιε, θα χάσεις την ψυχή σου. Δεν πρόκειται να διορθωθείς. Παράδεισο εσύ δεν βλέπεις. Μα τότε τι είναι αυτό που λέει ο Θεός? Μη χάσεις, λέει, την πίστη σου στο Θεό. Μη χάσεις την εμπιστοσύνη σου σε αυτά τα λόγια που σου είπε. Αυτό σημαίνει πίστη. Εμπιστοσύνη στο Θεό. Με έχει καλέσει ο Θεός. Άρα γιατί με κάλεσε? Γιατί ήξερε και ους εκάλεσε, τους προώρησε, ους προώρησε, τους εκάλεσε και ους εκάλεσε, τους εδικαίωσε και ους εδικαίωσε, τους και εδόξασε. Άρα με εκάλεσε για να με δοξάσει. Άρα τι βλέπει ο Θεός? Ότι θα κερδίσω ξανά το στόχο μου. Θα το πετύχω το στόχο μου. Αλλά ο διάβολος τι θέλει να με κάνει? Να απιστήσω. Δεν του φτάνει το να αμαρτήσω.
Ο διάβολος θέλει και να απιστήσω. Να απελπιστώ, θα χάσω τα πάντα. Και δεν έχω καμιά ελπίδα. Οπότε τι θα γίνει, αν δεν έχω καμιά ελπίδα, πέφτει το ηθικό μου και δεν αγωνίζομαι πια. Δεν αγωνίζομαι, πάβει ο αγώνας. Βαλτώνω μετά. Και εκεί ο διάβολος με βουτάει εύκολα. Ενώ ο άνθρωπος που πέφτει και σηκώνεται, πέφτει και σηκώνεται, στο λέει, συνέχισε τον αγώνα σου. Θα δικαιωθεί στο τέλος. Θα δικαιωθεί στο τέλος. Πώς είπαμε ξεκινάει η μετάνοια. Η μετάνοια λοιπόν ξεκινάει με το να σκεφτώ ότι δεν πρέπει να κάνω τις επιθυμίες του διαβόλου, τις επιθυμίες της αμαρτωλές, αλλά να στραφώ προς τον Θεό και να σκέφτομαι μόνο το τι θέλει ο Θεός. Αυτό πρέπει να έχουμε στο νου. Σας το έχω πει πολλές φορές. Αυτό που κάνω το θέλει ο Θεός, αν εκείνη τη στιγμή λειτουργεί αυτό μέσα στο κεφάλι μας, δεν αναφτάνουμε. Το αφήνουμε και φεύγει. Την ώρα της αμαρτίας δεν βάζει ο άνθρωπος να σκεφτεί αυτό που κάνω τώρα το θέλει ο Θεός. Δεν το σκέφτομαι εκείνη την ώρα. Νευρίασα. Φώναξα. Εκνευρίστηκα. Εκείνη την ώρα μπορώ να σκεφτώ ή να το βάλω να λειτουργήσει αυτό που κάνω το θέλει ο Θεός. Αν αυτό το, εκείνη τη στιγμή το σκεφτώ, αυτομάτως δεν θα κάνω την επιθυμία μου. Δεν θα κάνω την επιθυμία μου. Θα κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Θα γίνει φρένο. Άρα από εκεί ξεκινάει. Το δεύτερο, χρειάζεται απόφαση να αποφασίσω ότι αφού θα κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, άρα σταματώ να αμαρτάνω. Σταματώ να αμαρτάνω. Γιατί όσο αμαρτάνω, όσο συνεχίζω και αμαρτάνω, φεύγω, δεν έχω μετάνοια μέσα. Η επανάληψη της αμαρτίας, όταν κάνω μια αμαρτία και την ξανακάνω, και την ξανακάνω, και την ξανακάνω την αμαρτία. Τελικά τι σημαίνει, δεν έχω μέσα μου πραγματική μετάνοια. Δεν σκέφτομαι το τι θέλει ο Θεός. Δεν σκέφτομαι το τι θέλει ο Θεός. Κάνω αυτό που θέλω εγώ. Κάνω συνέχεια αυτό που θέλω εγώ. Όμως, για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού επάνω μας και να έρθει η χάρη του Θεού επάνω μας, πρέπει να κάνω πόλεμο. Γιατί τι διαβάσαμε, ότι η χάρη του Θεού εστέ σε ζωσμένη. Εξαιτίας του ότι το θέλει ο Θεός, είστε σωσμένοι. Δεν σωθήκατε από τα έργα σας. Εσείς εκείνο που καλείστε να κάνετε είναι το να μετανοείτε. Και η μετάνοια, μια ένδειξη μετανοίας είναι όταν ο άνθρωπος αποφασίζει ότι δεν ξαναμαρτάνει. Το παίρνει απόφαση ότι δεν αμαρτάνει και σταματάει να αμαρτάνει. Το δεύτερο, το τι αισθάνεται ο άνθρωπος όταν πραγματικά εμπιστεύεται το Θεό και είδε ότι όταν αμάρτησε έκανε τελικά το δικό του και όχι αυτό που ήθελε ο Θεός. Όταν ένα αγαπημένο μας πρόσωπο μας πει να του κάνουμε κάτι και εμείς δεν το κάνουμε. Ποιο είναι το συνέστημα που πρέπει να μας καταλάβει εκείνη τη στιγμή όταν τον αντικρίσουμε μετά. Να λυπηθούμε και να πούμε άλλα μου είπε να κάνω και άλλα έκανα. Και γι' αυτό την πραγματική μετάνοια την ακολουθεί όχι η απελπισία, η θλίψη, η στεναχώρια. Στεναχωριέμαι διότι άλλα μου είπε ο Θεός να κάνω και άλλα που έκανα στη ζωή μου. Και αυτό με στεναχωρεί. Αυτή η στεναχώρια
μου οδηγεί και στα δάκρυα πολλές φορές. Αυτή τη συναχώρια πρέπει να αποκτήσουμε. Αφού πάρω απόφαση ότι δεν αμαρτάνω, δεν θα κάνω τις επιθυμίες του διαβόλου, δεν θα κάνω τις επιθυμίες της σάρκας μου, τις επιθυμίες του σώματός μου, θα κάνω το θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει έχω στόχο να επανέλθω στον παράδεισο. Άρα πρέπει να επανέλθω και να εκπληρώσω το στόχο μου, αφού για εκεί με έχει προορίσει ο Θεός, για εκεί με έχει καλέσει και μου λέει ότι ο τρόπος που πρέπει να το κάνεις είναι αυτός. Σε κάλεσε για να βρεις μέσα από εκεί. Αν λοιπόν ο άνθρωπος αυτό το πράξει και το εφαρμόσει, τότε όντως εσώθηκε. Και εσώθηκε με τη χάρη του Θεού. Γιατί αυτή η θλίψη τον οδήγησε στα δάκρυα. Και μετά τι κάνει. Ο ίδιος ο άνθρωπος ψάχνει να βρει τρόπους όπου θα δείξει στο Θεό ότι σε αναχωρέθηκε. Αυτός που πραγματικά μετανοεί ψάχνει να βρει τρόπους που θα αποδείξει στο Θεό ότι τον αγαπάει. Θα αποδείξει στο Θεό ότι έκανα λάθος. Συγχώραμε. Πώς εμείς όταν σε ένα πρόσωπο που αγαπάμε και το θέλουμε κοντά μας να το έχουμε, το ίδιο είναι με το Θεό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο το θέλουμε κοντά μας να το έχουμε και θέλουμε να είμαστε κοντά του. Άρα όταν το στεναχωρώ μετά τι προσπαθώ να κάνω. Προσπαθώ με τον τρόπο μου να του δείξω από τα έργα μου, αυτά που κάνω, αυτά που θα κάνω, να του δείξω ότι έχω στεναχωρηθεί και προσπαθώ να διορθώσω το λάθος μου. Εκεί έχει να κάνει η νηστεία. Όχι μόνο είναι καθιερωμένη. Γι' αυτό βλέπετε πολλοί Άγιοι όταν αμαρτάνανε, λέγανε θα κάνω 10 μέρες αλάδωτο. Θα κάνω 500 μετάνοιες. Ώστε με τα έργα τους να προσπαθούν να διορθώσουν, να δείξουν στο Θεό ότι κατάλαβαν το λάθος τους. Έτσι γεννήθηκαν οι νηστείες, έτσι γεννήθηκαν οι μετάνοιες μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Είναι ένδειξη συντριβής μας, ένδειξη μετανοίας μας, ένδειξη της θλίψεώς μας. Γι' αυτό δεν είναι περίοδος νηστείας, άρα νηστεύω. Η νηστεία είναι καρπός στην ουσία της μετανοίας μας. Και γι' αυτό ο άνθρωπος με έργα που κάνει προσπαθεί να αποδείξει μετά ότι θέλω να διορθώσω τον. Κακό, όπως πολλές φορές βλέπετε ένα παιδί όταν στεναχωρήσει τη μητέρα του, το βλέπετε μετά του τη γυροφέρνει και της λέει «Μανούλα, μήπως θέλεις να σου φέρω μια κρεμούλα να φας. Μητέρα, μήπως θες λίγο νερό. Μητέρα, θες να σου κάνω καμιά δουλίτσα». Και τι προσπαθεί να κάνει το μικρό. Προσπαθεί να δείξει τη μητέρα του ότι κατάλαβα τι έκανα και προσπαθώ τώρα με τα έργα μου και με τη συμπεριφορά μου να σου δείξω ότι σε αγαπώ, ότι θέλω να είμαι κοντά σου, ότι δεν θα ξαναμαρτήσω. Δεν το ξανακάνω. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς απέναντι στον Θεό Πατέρα. Μετά τη μετανοιά μας, η οποία εκδηλώνεται με θλίψη, το δεύτερο που ακολουθεί είναι η θλίψη, τα χώρια, τα δάκρυα, προσπαθούμε με έργα δικά μας να πείσουμε το Θεό, να του δείξουμε ότι τον αγαπούμε, ότι καταλάβαμε αυτό το οποίο κάναμε. Και συμμετέχει σε αυτά τα πράγματα και η ψυχή μας και το σώμα. Γιατί δεν αμαρτάνει μόνο το σώμα. Και γι' αυτό στην κόλαση στον παράδεισο δεν πάει ο άνθρωπος χώρια η ψυχή του, γι' αυτό γενική ανάσταση των νεκρών. Γιατί ο άνθρωπος είτε ευαρέστησε τον Θεό, είτε τον δυσαρέστησε τον Θεό, τον δυσαρεστούσε με την ψυχή και με το σώμα. Και μετά δύο δεν έκανε μόνο το ένα, δηλαδή δεν αμάρτανε μόνο η ψυχή. Όπως είχαμε εκεί στη γειτονιά μου όταν ήμουν στην Ηλιούπολη, μια κυρία η οποία δούλευε σε οίκο ανοχής. Και έλεγε εγώ, πάτερ μου, με το Θεό είμαι πάρα πολύ καλά.
Εγώ μόνο με το σώμα αμαρτάνω. Η ψυχή μου είναι δοσμένη στο Θεό. Δεν γίνεται αυτό. Ο άνθρωπος αμαρτάνει ψυχήτε και σώματι. Και γι' αυτό ή όταν κάνει μια ελεημοσύνη ή κάνει έργα αγάπης, συμμετέχει και το σώμα και η ψυχή. Και γι' αυτό ψυχή και σώμα πρέπει να πάει στον παράδεισο. Και γι' αυτό τώρα δεν είναι κανένας μες στον παράδεισο. Ούτε είναι κανείς στην κόλαση. Γιατί? Γιατί πρέπει να πάει μαζί με το σώμα. Είτε στον παράδεισο θα πάει, είτε στην κόλαση πρέπει να πάει μαζί με το σώμα. Ψυχή και σώμα. Τώρα η ψυχή λείπει από το σώμα. Άρα θα επιστρέψει η ψυχή και έχουμε την ανάσταση των νεκρών. Ώστε ο άνθρωπος θα δικαστεί όπως ήτανε. Δεν θα δικαστεί ο μισός. Άρα λοιπόν και στα έργα της μετανοίας μας πρέπει να συμμετέχει και η ψυχή και το σώμα. Και γι' αυτό βάζουμε ασκήσεις και στο σώμα. Δεν λυπάται μόνο η ψυχή. Η θλίψη είναι εσωτερικό της ψυχής. Η στεναχώρια, τα δάκρυα που βγάζουμε. Γι' αυτό ακολουθεί και το πρακτικό που είναι το σώμα. Η μετάνοιση, η νηστεία. Μπορεί να πει κάποιος θα κάνω κάτι άλλο για το Θεό. Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται διάφορα και κάνουν. Για να αποδείξουν στο Θεό ότι δεν θα, ότι πόσο στεναχωρηθήκανε, σαν το μικρό παιδάκι όπως σας είπα. Και αφού φτάσει σε αυτό το σημείο, ο δρόμος της σωτηρίας του, η μετάνοια, η θλίψη, τα έργα του που ακολουθούν, όλα αυτά διέρχονται μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας. Δεν μπορεί δηλαδή κανένας άνθρωπος να σωθεί χωρίς τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η οδός δηλαδή που περνάμε είναι αυτή. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η θύρα της σωτηρίας. Αν δεν περπατήσεις πάνω στον δρόμο που λέγεται Χριστός, δεν θα φτάσεις στο στόχο σου. Εάν δεν περάσεις μέσα την πόρτα που λέγεται Χριστός, δεν θα μπεις στον παράδεισο. Γιατί η πόρτα είναι ο Χριστός και πρέπει να διέλθεις μέσα από Αυτόν. Άρα μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Γιατί τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος κάνει όλα αυτά και αγωνίζεται, περνάει τρία στάδια. Έτσι λοιπόν το πρώτο αυτό στάδιο της μετανοίας που αγωνίζεται και κόβει τα αμαρτήματά του είναι η κάθαρση. Καθαρίζεται. Όσο λοιπόν μετά εισέρχεται στα μυστήρια και διώχνει τις επιθυμίες της σαρκός, διώχνει τις επιθυμίες του διαβόλου, διώχνει τις επιθυμίες, τι κάνει? Αρχίζει και φωτίζει το νου του και αποκτά σιγά σιγά το τι θέλει ο Θεός. Κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Άρα αποκτώ νουν Χριστού. Έχω πλέον το ουκέτι ζω εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Και περνάει στο δεύτερο στάδιο. Σιγά σιγά που είναι η φώτιση. Και τι πετυχαίνει? Αρχίζει να δαμάζει τις αισθήσεις του, αρχίζει να δαμάζει τα πάθη του, αρχίζει να δαμάζει τις επιθυμίες του. Πώς το άγριο θηρίο το εκπαιδεύεις και το δαμάζεις, έτσι ακριβώς ο άνθρωπος δαμάζει μετά τα πάθη του. Ενώ πριν με τα πάθη του είναι ένα, με τα πάθη του είναι ένα, τώρα πλέον έχει αποκοπεί από τα πάθη. Αντιθέτως μισεί και φθονεί και τον λυπάται κάτι και σκέφτεται. Και αυτό πολλές φορές μπορεί να το δείτε όταν είναι νέος ο άνθρωπος, ίσως δεν μπορεί να το αντιληφθεί εύκολα. Και το ότι μιλάω σε νέους ανθρώπους, ίσως δεν μπορεί να το συλλάβετε εύκολα. Μπορεί να το δείτε όμως στα πρόσωπα ηλικιωμένων ανθρώπων ή στην κουβέντα τους. Να δείτε πόσοι άνθρωποι λένε ότι αχ να είχα το μυαλό που έχω τώρα. Να είχα το μυαλό που έχω τώρα. Και στεναχωριέται γιατί λέει έφαγα τη ζωή μου μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Και τον βλέπεις και κλαίει. Τον βλέπεις και στεναχωριέται.
για την προηγούμενη όλη του ζωή. Γιατί έφαγα τα καλύτερά μου χρόνια, ενώ θα μπορούσα να τα είχα δώσει στον Χριστό από την αρχή. Αυτό λοιπόν το πράγμα, το οποίο έρχεται φυσικά και σε μεγαλύτερη ηλικία, όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος, καλό είναι ο χριστιανός να το αποκτήσει από την αρχή και να μπορέσει να ξεκαθαρίσει και βλέποντας την αμαρτία να τη συγχαίνεται. Αυτό που πάθανε οι Άγιοι. Οι Άγιοι αυτό παθαίνανε. Δεν το παθαίνανε από την αρχή. Και εδώ είναι, επαναλαμβάνω, ένα λάθος ίσως πολλών συγγραφέων που γράφουν τους βίους των Αγίων, το ότι μας παρουσιάζουν τον Άγιο από τη στιγμή με την αγιότητά του. Δηλαδή όταν έφτασε στο σημείο της αγιότητος. Δεν τον παρουσιάζουν από την αρχή τον Άγιο με τα ελαττώματά του, τις πτώσεις του, τα αμαρτήματά του. Αυτό το βλέπουμε μόνο στον Άγιο Αυγουστίνο εκεί γίνει. Ο οποίος μας περιέγραψε μόνος του τη ζωή του. Το βλέπουμε στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Στους περισσότερους Αγίους όμως δεν το βλέπουμε. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να βλέπω ότι και ο Άγιος πέρασε από αυτά τα βήματα. Ζούσε με στην αμαρτία. Και τελικά κατάλαβε ότι έπρεπε να κερδίσει τον Παράδεισο. Έβαλε στόχο τον Παράδεισο. Άρα ήταν μέσα σε αυτούς που εκάλεσε ο Θεός. Μέσα σε αυτούς που προώρησε για τη σωτηρία του ο Θεός. Και το βλέπεις, μεταπήδησε ο Άγιος. Εγκατέλειψε την αμαρτία κάποια στιγμή, αγωνιζόμενος κατά της αμαρτίας, την εγκαταλείπει και όχι μόνο την εγκαταλείπει, τη συγχαίνεται μετά, λέει συγχαίνομαι. Έβλεπα τον εαυτό μου και έλεγα, λέει, Θεέ μου, πώς τα έκανα εγώ αυτά τα πράγματα. Το βλέπουμε στον Άγιο Αυγουστίνο, που το ομολογεί. Αλλά αυτό το βλέπουμε εμείς και σε ανθρώπους που είναι μεγάλοι. Και λέει, πώς έζησα μια τέτοια. Πώς άφησα, λέει, τον εαυτό μου να κάνω τέτοιο πράγμα. Το βλέπουμε πολλές φορές όταν κάνουμε κάτι χοντρό, αμάρτημα και συναχωρέσουμε τον γέροντα, συναχωρέσουμε κάποιο άλλο πρόσωπο, τους γονείς μας, με μια κουβέντα που μπορούμε να πούμε, με μια κίνηση που μπορούμε να πούμε και λέμε μετά, μα πώς το είπα εγώ αυτό στους γονείς μου, πώς το είπα εγώ αυτό το πράγμα στον γέροντά μου. Άρα το μυαλό μου πού το είχα και όταν το έλεγα. Πώς μου φύγε αυτό από το στόμα μου. Συνειδητοποιώ και λέω, τι είπα. Αυτό λοιπόν το πράγμα, όταν έχω περάσει από εκεί, αυτό μετά μου γεννάει, είπαμε, τη θλίψη. Στεναχωριέμαι για αυτά που έκανα. Πονάω για αυτά που έκανα. Γιατί? Γιατί με όλα αυτά που είχα κάνει, τελικά τι έκανα, στεναχωρούσα τον Θεό, την αρχή. Αυτός ο οποίος με αγάπησε πρώτος, ο οποίος με κάλεσε κοντά του. Και εγώ αντί να φανώ αντάξιος στο κάλεσμά του, εγώ παρέμενα στην αμαρτία. Δηλαδή σαν να πάρεις ένα γύφτο από το τσαντήρι του, να τον βάλεις μες στο παλάτι και αυτός όταν και καλά να φέρει το βράδυ και πηγαίνει στο τσαντήρι να κοιμάται. Και να λέει ο βασιλιάς, μα είναι δυνατόν, εγώ κάνω τα πάντα, αυτόν τον άνθρωπο να τον κάνω να ζήσει μες στο παλάτι, να ζήσει όμορφα, πλουσιοπάροχα. Και αυτός μου ξαναγυρίζει εκεί. Δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Αλλά η συνήθεια, και έχει μεγάλο πράγμα η συνήθεια στην αμαρτία, η συνήθεια τον κάνει το γύφτο να πηγαίνει πάλι πίσω στο τσαντήρι του. Και μόλις συνειδητοποιήσει ότι έπρεπε να είναι έτσι, τότε λέει, μα καλά, τόσο καιρό που πήγαινε και έφευγα κρυβά και πήγαινε στο τσαντήρι μου, πώς σκεφτόταν ο βασιλιάς, πώς τον στεναχωρούσαν, όταν το καταλάβει, τι έκανα, λέει. Το ίδιο βασιλιάς είναι ο Χριστός, οι γύφτοι είμαστε εμείς, που μας παίρνει από το τσαντήρι, από τη βρώμα και μας πηγαίνουμε στο παλάτι, στη βασιλεία του. Και δεν το συνειδητοποιούμε. Αυτό έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με την νεότητα. Και έχει να κάνει με τον άνθρωπο όσο νιώθει ισχυρός. Γιατί άμα τον πλησιάσει κανένας καρκίνος, αμέσως συνειδητοποιεί το τέλος του και ας είναι νέος. Ή ένα έφραγμα το να τον πιάσει και του πει ο γιατρός, κινδυνεύεις πλέον να πεθάνεις
ή οτιδήποτε κάτι άλλο, σοβαρή ασθένεια, που μπορεί να τον αφήσει ξαφνικά. Και είναι νέος, τότε ο άνθρωπος τι κάνει. Αρχίζει και συνειδητοποιεί τα λάθη. Όσο αισθάνεται γερός, εκείνο ο εγωισμός του ανθρώπου. Αισθάνεται ότι εγώ κουμαντάρω. Έχω μπροστά μου δύναμη. Εγώ κουμαντάρω τη ζωή. Ξεχνάει το Θεό. Ξεχνάει το Θεό. Και γι' αυτό ζει και χωρίς Θεό. Είναι αυτό που έπαθαν οι άνθρωποι που γέμισαν τα ψυγεία τους. Όσο ήταν άδεια τα ψυγεία, έλεγα Θεέ μου βοήθησέ μας. Μόλις οι ίδιοι απέκτησαν τα υλικά αγαθά, του ξέχασαν το Θεό. Και σου λέει μπορώ να τα κάνω μόνος μου όλα τώρα. Έχω τα πάντα, είμαι ισχυρός. Έχω χρήμα, έχω ανέσεις, έχω το ένα και το θέλω το Θεό στη ζωή μου. Και γι' αυτό έφερε αυτό την απομάκρυνση από το Θεό. Και γι' αυτό θα ξαναφερεί ο Θεός τώρα και να θυμηθείς ότι υπάρχει. Και μέσα στη σοφία του και στην αγάπη του επιτρέπει πολλά από αυτά τα πράγματα. Φτάνοντας λοιπόν σε αυτό το σημείο, περνώντας μέσα από αυτό, αυτή είναι η μετάνοια. Έρχεται η θλίψη, έρχονται τα έργα που προσπαθεί να τον κάνει τον άνθρωπο να δείξει στον Θεό ότι όντως στεναχωρέθηκε. Και γι' αυτό μετά βλέπεις τον γύφτο και λέει «Βασιλιά μου, πες μου τι θέλεις να κάνω, εγώ θα το κάνω». Τέλειος. Ό,τι θέλεις πλέον, Βασιλιά μου, μόνος θα κάνω. Όπως το παιδάκι λέει στη μητέρα, αυτό καταλάβει, λέει «Μανούλα, ό,τι θες εσύ θα ξανακάνω». Άσχετο αν κάποια στιγμή μπορεί να το ξανακάνει το παιδί. Και γι' αυτό λέγεται πτώση. Και όταν πέσει πάλι, πάλι πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή όλη αυτή τη διαδικασία που σας είπα. Και μετάνοια, τη θλίψη, τα έργα μέσα από τα μυστήρια πάντων της Εκκλησίας μας. Που είναι η εξομολόγηση, είναι η Θεία Κοινωνία, είναι όλα τα μυστήρια τα οποία έχει η Αγία μας Εκκλησία. Και έτσι ξαναεπιστρέφει ο άνθρωπος στην καταφύσινη ζωή. Όταν επιστρέψει στην καταφύσινη ζωή, εμείς δεν θέλουμε τώρα μόνο το καταφύσιμο, αλλά να ζήσουμε τον φυσιολογικό τρόπο. Εμείς θέλουμε να πάμε στο υπέρ την φύση να έχουμε κληθεί πλέον τώρα. Από το καταφύσι πήγαμε στο παραφύσι, πρέπει να γυρίσουμε στο καταφύσι, στο φυσιολογικό, για να πάμε στο υπερφυσικό τώρα. Στο υπέρ την φύση. Και υπέρ την φύση ποια είναι? Ο φωτισμός και η θέωση. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία ο άνθρωπος αρχίζει και ανοίγει η διάνοιά του. Ανοίγει ο νους του. Αρχίζει, πλησιάζει το Θεό. Φωτίζεται ο άνθρωπος. Έρχεται και αυτό σαν δώρο του Θεού. Όπως σαν δώρο του Θεού έρχεται η σωτηρία του, έτσι σαν δώρο του Θεού έρχεται και ο φωτισμός. Και μπαίνει, φεύγει από το στάδιο της κατάρσεως και μπαίνει στο στάδιο του φωτισμού. Από το στάδιο του φωτισμού πλέον, και γι' αυτό βλέπουμε τους ανθρώπους που είναι φωτισμένους, έχουν διάκριση, έχουν χαρίσματα, έχουν μίλια όσα. Και τι γίνεται? Μετά από όλα αυτά, φτάνει ο άνθρωπος στην θέωση. Η θέωση τι είναι? Είναι η υπέρβαση από το καταφύσι στο υπέρ την φύση. Και γι' αυτό βλέπετε ότι οι Άγιοι κάνανε υπερφυσικά πράγματα. Γι' αυτό βλέπαμε η Αγία Μαρία Αιγυπτία, την έβλεπαν, δεν περπατούσε λέει πάνω στην άμμο, πετούσε. Και σε λίγα δευτερόλεπτα έκανε λέει ολόκληρες αποστάσεις. Γιατί θεώνεται πλέον. Φτάνει στο σημείο της θεώσεως. Και όλα αυτά φυσικά για να τα επιτύχει ο άνθρωπος πρέπει να έχει πεπειραμένο πνευματικό που να το καθοδηγεί. Δεν γίνεται μόνοι μας, το έχουμε ξαναπεί σε άλλη σύναξη που είχαμε κάνει, ότι σήμερα δυστυχώς αν έχουμε τα μαύρα μας χάλια τα έχουμε γιατί δεν έχουμε πεπειραμένους πνευματικούς. Ο πεπειραμένος πνευματικός σε οδηγεί σταθερά προς τη θέωση. Έχει περπατήσει το δρόμο, γνωρίζει, ξέρει προς τα που πέφτει ο παράδεισος. Άρα μπορεί να σε πάει.
Ένας ο οποίος δεν ξέρει προς τα που πέφτει ο παράδεισος, προς τα που να σε πάει. Ένας που δεν ξέρει το δρόμο, θα χαθεί και ο ίδιος. Θα χαθεί και ο ίδιος. Εάν βρίσκεσαι μες στην έρημο και κάποιος πάει να κάνει τον οδηγό, ενώ δεν είναι οδηγός, δεν θα σε βγάλει ποτέ από την έρημο και δεν ξέρει την έξοδο και το δρόμο για να σε βγάλει από την έρημο να σε πάει ξανά στην πόλη. Θα χαθεί και θα γυρίζει μες στην έρημο. Είναι ο λεγόμενος απλανής οδηγός. Δεν πλανεύεται, δεν ξεγελιέται. Ξέρει που πάει. Άρα λοιπόν είναι ουσιαστικό το να έχουμε πεπειραμένους πνευματικούς, στους οποίους πρέπει να ακολουθούμε. Πεπειραμένοι πνευματικοί καταρχάς είναι οι Άγιοι. Και γι' αυτό πρέπει να βαδίζουμε στα βήματα των Αγίων. Να μην ξεφεύγουμε. Να βλέπουμε πώς ζούσαν οι Άγιοι, πώς αντιμετωπίζαν οι Άγιοι αυτή την περίπτωση, τι κάνανε οι Άγιοι στα χνάρια των Αγίων. Περπατώντας και εμείς στα χνάρια των Αγίων, είμαστε σίγουροι για τη σωτηρία μας. Γιατί αφού πάω από τα χνάρια του, θα βρω τον παράδεισο. Θα βρω τον παράδεισο. Και γι' αυτό επανειλημμένως έχω πει ότι δεν μας ενδιαφέρουν το τι λέει ο κάθε ιερέας, ο κάθε επίσκοπος, ο κάθε πατριάρχης, ο κάθε μητροπολίτης. Δεν μας απασχολεί τι λέει. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δικαίωμά του είναι. Εμείς αυτό που λέει πρέπει να δούμε εάν είναι σύμφωνο και είναι αν περπατάει στα χνάρια των Αγίων. Αν αυτό που κάνει δεν περπατάει με τους Αγίους μαζί, δεν τον ακολουθούμε. Γιατί δεν είναι απλανής οδηγός. Θα χάσουμε την ψυχή μας να τον ακολουθήσουμε. Γι' αυτό κοιτάω, πορεύεται στα βήματα των Αγίων. Ο ιερέας μου, ο πνευματικός μου, πορεύεται στα βήματα των Αγίων. Ο επίσκοπός μου, πορεύεται στα βήματα των Αγίων. Εάν δεν πορεύεται και εγώ τον ακολουθώ, δεν θα βγω ποτέ από την έρημο. Δεν θα φτάσω ποτέ μου στον παράδεισο. Ούτε και εκείνος θα φτάσει. Ούτε και εκείνος θα φτάσει. Γι' αυτό οδηγοί μας είναι οι Άγιοι. Αυτοί που περπάτησαν και σίγουρα φτάσανε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό κοιτάμε, βαδίζουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Βαδίζουν σύμφωνα στα χνάρια των Αγίων. Άρα λοιπόν ο πεπειραμένος και έμπειρος πνευματικός και ο φωτισμένος πνευματικός μας είναι απαραίτητος για τη σωτηρία της ψυχής μας. Τελειώντας, θα ήθελα να πω ότι όταν φτάσουμε στο στάδιο του φωτισμού, υπάρχουν μερικοί εχθροί. Ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί που μπορούν να πιάσουν έναν άνθρωπο που περάσει την κάθαρση και φτάσει στο στάδιο του φωτισμού? Είναι η ίση και η καινοδοξία. Να νομίσει δηλαδή ότι κάτι πέτυχε. Εδώ λοιπόν έρχεται το αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάσαμε. Με αυτό ξεκινήσαμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι μας είπε, ότι χάρη τη Θεού εστέ σε ζωσμένη. Τι είπε, ο δε Θεός πλούσιος ελεεί, λέει και αυτό σας αγάπησε τόσο πολύ και ενώ ήσασταν νεκροί, ήσασταν στην αμαρτία, εξαιτίας των παραπτωμάτων σας, των αμαρτημάτων σας, σας ξαναέδωσε ζωή. Σας τη χάρισε τη ζωή. Με τη χάρη του έχετε σωθεί. Όχι επειδή εσείς κάτι κάνατε. Εκείνος θέλησε. Εκείνος θέλησε. Και σου δώσε χάρη. Όπως χάρη δίνει στους φυλακισμένους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα. Οποιοςδήποτε φυλακισμένος που να καταδικαστεί εις θάνατον ή ισόβια στη φυλακή, έχει το δικαίωμα να κάνει ένα γράμμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να του ζητάει χάρη. Και ας έχει φάει φυλακή, ας έχει καταδικαστεί σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με το σύνταγμά μας και με όλα τα συντάγματα του κόσμου, δικαιούται χάριτος.
Αν θέλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, του δίνει χάρη και λέει απελευθερώνεσαι. Το ίδιο γινότανε και τον Πόντιο Πιλάτο, θυμηθείτε το. Τι λέει η Γραφή? Ότι εσυνηθίζεται, λέει, τις ημέρες εκείνες να δίδετε χάρη σε έναν εκ των φυλακισμένων. Και γι' αυτό είπε, ποιον θέλετε, λέει, Ιησού ή Βαραβάν. Και τη χάρη την έδωσε τελικά, γιατί ζήτησε ο λαός τον Βαραβάν, αφού επίστηκε ο λαός αυτός από τους ιερείς του τότε ιερατείου, επίστηκε να αφαιθεί ο Βαραβάς, ο δε Ιησούς να οδηγηθεί στη φραγγέλωση και στο θάνατο. Αυτή είναι η χάρη. Μέσω αυτής της χάρης, λοιπόν, λέει ο Θεός, ότι σωθήκατε. Εγώ σας έδωσα χάρη. Μην υπερηφανευτεί κανείς, λοιπόν, και πέσει στην κενοδοξία επειδή έφτασε στο στάδιο του φωτισμού και νομίζει ότι εγώ με τους αγώνες μου, με τα δάκρυά μου, εγώ με τις νηστείες μου, με τις προσευχές μου, με τον εκκλησιασμό μου, με τη συχνή θεία κοινωνία, πέτυχα αυτό που πέτυχα. Πάει. Αυτός ο άνθρωπος θα δεχτεί τέτοια πτώση μεγάλη και τέτοια συντριβή που θα ξεκινήσει από την αρχή. Πολλοί Άγιοι την πάθανε. Διαβάζουμε στο γενετικό, πολλοί άνθρωποι που ανέβηκαν ψηλά και φτάσανε να τελούν θαύματα, πέσανε, λέει. Πέσανε, ενώ είχαν φτάσει στην κορυφή, ήταν έξω από την πόρτα του παραδείσου, πέσανε, ερημίτες, ασκητέ. Και κατρακύλησαν κάτω με όλα τα σκαλιά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πέσανε στην ίση, στην γενοδοξία. Ή σε ένα άλλο, είναι εχθρός του φωτισμού του ανθρώπου, είναι ένας άλλος πάλι, είναι η ακιδεία και η αμέλεια. Έφτασαν δηλαδή, εδώ πλέον, καλά είμαι, κάθομαι τώρα. Επαναπαύομαι. Ψυχή μου έχεις πολλά άγαθα. Φάγε, πίε και εφραίν. Αναπαύσου πνευματικά, στο πνευματικό επίπεδο φέρτε το αυτό το φάε, πίε και εφραίν. Απόλαυσε δηλαδή τα αγαθά του Θεού, αφού αγωνίστηκες τώρα μην κάνεις τίποτα άλλο. Και κάθεται στην αμέλεια και στην ακιδεία. Τεμπελιά. Με αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος θα ξανακατρακυλήσει κάτι. Και θα ξαναρχίσει πάλι από το μηδέν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, αδέλφια μου, πατέρες και αδελφοί, βλέπουμε ότι χάρη τη Θεού είμαστε σωσμένοι. Και αυτή η σωτηρία μας θα την κρατήσουμε εάν συνεχίζουμε να πιστεύουμε στο Θεό, να του έχουμε εμπιστοσύνη, να μην απογοητευτούμε ότι δεν θα σωθούμε, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, γιατί ο άνθρωπος είναι αδύναμος, πέφτει και σηκώνεται, και γι' αυτό στα γεροντικά διαβάζουμε και λέει ότι Θεέ μου σε παρακαλώ, όταν με πάρεις, να μην με πάρεις εν ώρα πτώσεως, αλλά εν ώρα αναστάσεως. Όταν δηλαδή έχω μετανιώσει, έχω εξομολογηθεί και έχω κοινωνήσει. Μη με πάρεις την ώρα που αμάρτησα. Και ο Θεός όμως τι σου λέει εδώ πέρα? Λέει ότι αυτός που αγωνίζεται και ούς ο Θεός προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Και ούς εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Και ούς εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Άρα λοιπόν, αφού μας εκάλεσε ο Θεός κοντά Του, γιατί είμαστε κοντά Του, δεν είμαστε άπιστοι, είμαστε κοντά Του, αμαρτωλοί μεν, αλλά κοντά Του, δεν είμαστε ασεβείς, δεν ειρωνευόμαστε τα της πίστεως, δεν κοροϊδεύουμε την Εκκλησία μας, δεν κοροϊδεύουμε τα ιερά και τα όσια μας, δεν λέμε δεν υπάρχει Θεός, απλώς είμαστε αμαρτωλοί. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι χάρη τη Θεού θα σωθούμε. Δηλαδή αυτός που θα μας σώσει, χάρη τη Θεού εστέσαι σωσμένοι. Ότι η σωτηρία μας προέρχεται με τη χάρη του Θεού, και γι' αυτό το λέει συνέχεια μέσα. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός είμαι τα πάντων ημών. Αυτή η χάρη, λέει, του Θεού να είναι πάντοτε μαζί σας. Σε κάθε αμάρτημά σας που κάνετε, ο Θεός να σας χαρίζει και να σας το δικαιώνει. Να μην το κρατήσει. Σε κάθε φορά που θα ζητάτε συγγνώμη,
σε κάθε φορά που θα αγωνίζεστε, να δέχετε τα δάκρυά σας, να δέχετε τη μετάνοια, να δέχετε τη θλίψη, να δέχετε τα έργα της μετανοίας. Γιατί έχει το δικαίωμα και να το απορρίψει. Αλλά εμείς γνωρίζουμε, για να μην απελπιστούμε, ότι δεν θα τα απορρίψει. Το γνωρίζουμε ότι εφόσον συνεχίζουμε να είμαστε κοντά Του, να πιστεύουμε, να Του έχουμε εμπιστοσύνη, αφού γνωρίζουμε ότι πρέπει να έχουμε απέραντη αγάπη προς τους διπλανούς μας, προς τον συνάνθρωπό μας. Αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Και να έχουμε ταπεινό φρόνημα, μην νομίσουμε ότι κάτι είμαστε. Επειδή είμαστε πρικυπόπουλα του Θεού. Γιατί αφού μας εκάλεσε για το παλάτι Του, θα γίνουμε, λέει, συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Συγκληρονόμοι Χριστού. Ξέρετε τι σημαίνει συγκληρονόμοι Χριστού? Ο Χριστός κληρονομεί τη Βασιλεία του Θεού Πατρός. Ο Βασιλιάς είναι ο Θεός, Πατέρας, ο Υιός Του, ως Θεάνθρωπος. Κληρονομεί τη Βασιλεία του Πατρός. Αυτό λέει η Διαθήκη που έχει υπογραφτεί. Κληρονομεί τη Βασιλεία του Θεού. Αφού κληρονομεί τη Βασιλεία του Θεού, εμείς τι λέει ότι γινόμαστε ο Χριστός? Συγκληρονόμοι Του. Δηλαδή αυτή η Διαθήκη που κρατάω, αυτό το πράγμα λέει μέσα. Διαθήκη, τάτου. Είναι η καινούργια Διαθήκη. Για την παλιά την αχρίστεψε. Και μας λέει θα γίνεται συγκληρονόμοι μου. Πρίγκιπας ο Χριστός, πρίγκιπες κι εμείς. Αλλά ο Χριστός δεν γίνεται πρίγκιπας, μόνο τώρα είμαστε πρίγκιπες. Ο Χριστός τι κάνει μέσα στο βασίλειο, τι τα κάνει? Θα βασιλέψει εις αιώνας αιώνων και θα βασιλεύει εις αιώνας αιώνων. Γιατί είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Άρα και εμείς τι θα γίνουμε στο βασίλειο? Όχι πρίγκιπες, αλλά βασιλείς. Θα συμβασιλέψουμε και εμείς μετά του Χριστού. Θα συμβασιλεύσουμε με τον Βασιλέα Χριστό. Δεν θα είμαστε πρίγκιπες μέσα στο βασιλείο Του, αλλά θα συμβασιλεύουμε μαζί Του. Αρκεί να περάσουμε μέσα από αυτό το δρόμο της μετανοίας, γιατί η χάρις Του δίνεται μέσα από εκεί, την κερδίζουμε. Το οποίο να σας ακολουθήσουμε αυτά τα βήματα, ας ακολουθήσουμε στα χνάρια των Αγίων, για να συμβασιλεύσουμε και εμείς με τον Χριστό μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.